δύσκολη με αυτά που ακούμε. Έχουμε ακόμη ένα θανατηφόρο. Ποιες ήταν οι συνθήκες? Έχασε, παρεξέκλεινε της πορείας της η μοτοσυκλέτα. Τι έγινε, κύριε Παναγίδη? Ναι, δυστυχώς είχαμε ακόμα ένα θανατηφόρο, όπως αναφέρετε κι εσείς. Γύρω στις 11 ψες το βράδυ, μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν δύο νεαρά άτομα. Σε ένα σημείο της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζιωσήφ στο Στρόβολο, παρεξέκλεινε προς τα αριστερά, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε βία σε πάσσαλον οδικού φωτισμού, με αποτέλεσμα να έχουμε το τραγικό περιστατικό που όλοι ξέρουμε. Τι διερευνάτε, κύριε Παναγίδη? Ήταν εκείνη τη στιγμή, υπήρχε τροχαία κίνηση ή όχι? Διερευνάτε την ταχύτητα, τι ακριβώς βλέπει τροχαία? Ναι, έχουμε κάποιες ενδείξεις από τη σκηνή που πιθανόν να έχουμε αυξημένη ταχύτητα της μοτοσυκλέτας. Ναι. Σίγουρα θα το δούμε στις εξετάσεις που θα έχουμε στη συνέχεια. Αναζητούμε κλειστά κυκλώματα στην περιοχή να δούμε τι επικρατούσε εκείνη την ώρα του δυστυχήματος. Θα γίνουν και κάποιες άλλες επιστημονικές εξετάσεις να προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε το puzzle του συγκεκριμένου δυστυχήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι και το δεύτερο άτομο το οποίο νοσηλεύεται, είπαμε. Ενημερώνεστε για την κατάσταση? Ναι, έχουμε πληροφορηθεί ότι το δεύτερο άτομο είναι σε καταστολή, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ναι. Ευχόμαστε ότι το καλύτερο για τον ίδιο, να ξεπεράσει το πρόβλημα. Προστατευτικά κράνη έφεραν, κύριε Παναγίδη? Δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε. Δεν έχουμε ενδείξεις μέχρι τώρα ότι έφεραν τα κράνη. Θα δούμε, θα το επιβεβαιώσουμε αυτόν από τα κλειστά κυκλώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.